Έλα, καλημέρα, Ανακάη. Έλα. Δεν μου λες τώρα που θα έχουμε κομισάριο σοσιαλιστή, λες να κάνει την ανατροπή ο σύντροφος του Αλέξη. Ναι, σε αυτό προσδοκάμε. Ανάσταση Φεδρών. Και ένα άλλο. Μια και βγαίνω, φεύγω και εγώ για μπάνια καλά δύο μήνες. Για μάλια. Για μπάνια. Για μπάνια, για μάλια. Αν πας στα μάλια, καταλάβαμε τι πας να κάνεις. Τώρα βρίσκεται καμιά απελπισμένη μεθυσμένη. Τώρα ή απελπισμένο μεθυσμένο. Θα πάω στο Ιόνιο, στο νησί μου να ξεκουραστώ. Α, στο Ιόνιο, Αλευκάδα, άλλου απελπισμένου μεθυσμένου. Κατάλαβα. Τα πιο κοντά, κεφαλονιά εκεί που είμαστε τρελοί. Ναι, καλά. Δεν μου λες, θέλω να πω στον κόσμο εκεί να πάει να κάνει τα μπάνια του No Worry και Θείου Σαν θέλοντος από φθινόπωρο γρέπουμε που έλεγε και ένας θείος μου. Δεν πιστεύω να κάνεις τίποτα διακοπές με το γιακουμάτο. Σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Σας ξέρω εκεί τους κεφαλονίτες όλους. Είστε έτοιμοι για τη μαλακία, εύκολα. Τώρα ήμουν έξω στα παιδιά, ήπια μακεδονικό κρασί και είμαι αισιόδοξο για την πατρίδα μου. Μακεδονικό κρασί της Νοτιού Μακεδονίας ή της Βορείου. Ω, μακεδονικό κρασί το πήρε το ψηλό μαύρο Φλόρινα. Είναι πολύ ωραίο, στο συνιστό έξω το βρήκα. Η κεντρική Ευρώπη, εκεί στο είχα πάει Θα ταξιδέψω να το βρω το θέμα είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, χάρηκα, γεια. Ναι, γεια, σκιονόγορη τα μπάνια. Ναι, μωρέ, καλά, γεια. Αποστολή! Έλα! Πείτε για τον Βελόπουλο που το ξεπροστιάσανε Πατριαρχείο και Μητροπολίτες από τη Φιλαδέλφεια. Τι κάνανε, για πες. Δεν ακούσατε που είπαν δεν υπάρχουν τέτοιες επιστολές και ότι εξαγοράζουν την πίστη του πολίτη. Αποκλείεται. Τι δουλειά έχει ο Βελόπουλος να κάνει κάτι τέτοιο. Έλα, δεν ισχύει αυτό που λέτε. Δεν ισχύει γιατί αν βάλεις μπροστά και το ήθος του ανδρός, δεν ταιριάζει. Θέλω μια συνέπεια, παρακαλώ. Αυτό. Άντε, γεια. Τώρα παρακολουθώ αυτές τις μέρες την κασέτα που είχε η αντιπολίτευση που είχαν καταπιεί οι συμβουλευτές της αντιπολίτευσης. Τώρα θα την βγάλουν με κασαρτικό μετή και θα την καταπιούν οι άλλοι που θα έρθουν αντιπολίτευση. Αναγκαστικά γιατί πρέπει να ακούγεται για αυτή η συγκεκριμένη κασέτα. Γιατί αφού την άλλη κασέτα που είχαν οι κυβερνώντες θα την καταπιούν οι επόμενοι, γιατί τα ίδια θα κάνουν, τα ίδια θα λένε, τα ίδια θα κάνουν και τα ίδια θα λένε αυτοί οι απερχόμενοι. Ναι, και τώρα την κασέτα πώ θα αντικαταστήνει η κασέτα, θέλω να μου πει. Κόλλησε με την κασέτα, ούτε κασέτες δεν υπάρχουν πια. Το MP3. Τα σιγά να βάλουμε και μολύβι να τη γυρίσουμε. Έλεγα μήπως πιούν καθαρτικό, τις βγάλουν και μετά τις πιούν οι άλλοι. πιθανό, εξαιρετικό. Να είστε καλά για την έμπνευση. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που σας εμπνέουμε εμείς και σας ερεθίζουμε. Γεια. Λέγεται. Ριάλ. Ναι. Καλημέρα. Παίρνω από τη Γερμανία. Η απόκρυψη που βλέπετε είναι γιατί το έχω για λόγους διαφημιστικούς να με ενοχλούν. Υπάρχει πρόβλημα όντως ακρόασης εδώ και μία εβδομάδα. Ακούγονται υπόκοφοι θόρυβοι, διακόπτεται για 1-2 δευτερόλεπτα. Μήπως ξέρετε κάτι. Είναι κρυφά μηνύματα του Σατανά. Περνάει κρυφά μηνύματα ο Σατανάς, ο δεξιός του Σατανάς που έρχεται στα πράγματα. Έλα, ρε, εσύ είσαι. Εγώ είμαι, ναι. Χαίρομαι πολύ που σου μιλάω. Να σε καλά. Έρχονται οι σατανιστές στα πράγματα, αυτοί του διαόλου. Είναι τη Λουκά, δηλαδή. Η Λουκά, τα ξορκίζει όλα αυτά. Είναι αυτοί οι σατανάδες που έρχονται καινούργοι και περνάνε υπόκοφα μηνύματα. Και τι να κάνω. Και το κάνω κυρίως στην εκπομπή μας πάνω. Τι να κάνεις. Ναι. Σκόρδο, ευχέλω. Πιάσει τρεις φορές τα τέτοια σου. Τέτοια πράγματα. Παναγία μου, σώσε. Εντάξει. Πες τρεις φορές κατά στο Μητσοτάκι, κατά στο Μητσοτάκι. Για χαρά. Έλα, γεια. Δεν μου διευκρίνησες, Αποστόλη. Διευκρίνησέ μου. Με κλείσμα θα τις βγάλουν αυτές για να τις πιούν οι άλλοι. Ποιες? Κλείσμα θα τους κάνουν να βγάλουν τις κασέτες που έχουν καταπιεί. Τι κακό έχει το κλείσμα? Δεν ξέρω αν τους αρέσει καλώς. Πώς πάρει κανένα καινούριο κόλπο. Όχι, με πουάρ αυτό που. Τέλος πάντων, γιατί δεν μας αρέσει το κλείσμα, δεν καταλαβαίνω. Αν τους αρέσει εμένα, δεν είναι για μένα. Εγώ... Τώρα σε αυτήν την ηλικία τώρα δεν έχεις κάνει κολονοσκόπηση. Έχεις κάνει κολονοσκόπηση. 4-5 φορές. Και δεν σ' άρεσε. Αν μ' άρεσε, γι' αυτό έκανα πολλές φορές. Καλά, η πρώτη ήταν για να δεις. Οι επόμενες είναι χαρά. Την πρώτη με δυσκολία, αλλά μετά πήγαινα με αυτό. Οπότε, το κλείσμα τι είναι, παιδική χαρά. Σιγά. Οπότε δεν τους απασχολεί. Άι καλέ. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Σου έχει κάνει κλείσμα την ίδια πολιτική 45 χρόνια. Τώρα αυτό σε πείραξε. Έλα. Είμαι εδώ στα επίγοντα στο Μεταξά και ήρθαν οι Σιριζέοι και μας μοιράζανε, μιλάμε προεκλογικό τέτοιο υλικό. Για να σου απαλύνει λίγο τον πόνο. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει και για γάζα, άμα θες. Μας τον απάλυνε. Γιατί δεν είχε και χαρτί στην τουαλέτα. Δεν είχε χαρτί στην τουαλέτα, δεν έχει γάζες. Είναι πολλά πράγματα που δεν έχει. Οπότε πάρε το υλικό και βάλ το που νομίζεις. Χρήσιμο. Μπράβο στο Σιριζέ. Έχουν εξομείνει και αποκλείσματα, ξέρω. Οπότε μην τα αφήνουμε να πηγαίνει χαμένο. Αποστολή, με πήρε τηλέφωνο η μαμά μου που παραθερίζει στην εξωτική Λιβαδιά. Και μου είπε να πάρει τηλέφωνο το παιδί να το πει χρονιά πολλά γιορτάζει. Χρονιά πολλά. Είδες με σκέφτη τη μάνα σου, εσύ τίποτα. Όχι, και εγώ θα σου πω. Θα έχεις ευχές. Άμα είναι καλό προαίρετος τώρα, άμα είσαι κατόψυχη, όχι, δεν θέλω. Είναι από καρδιάς και οι ευχές. Πιάνουν οι δικές μου ευχές γιατί είναι από καρδιάς. Σου εύχομαι να μ' αγαπάς, βρε ζή. Μ' αγάπη μου εσύ. Ναι, ωρό. Χαρά μου, κοίτα τώρα που έρχεται ο Κυριάκος και φιλιώνουμε, αυτά δεν μπορώ. Γι' αυτό δεν γουστάρω που έρχεται ο Κούλης. Λοιπόν, να σου πω.
πω κάτι. Να ανέβεις απάνω στην ταράτσα και να απειλήσεις ότι θα πέσεις προς ένδειξη διαμαρτυρίας. Που φιλιώνουμε δηλαδή. Πάρε μαζί σου και το θυμιό που ξέρεις, αλλά να το κάνεις να φανεί ατύχημα, γιατί αλλιώς έμπλεξες. Αυτό λίγο θυμίζει λίγο τη φασιστό Athens Voice. Τέλος πάντων, για πες. Τι θυμίζει, δεν άκουσα. Την Athens Voice. Τις αναρτήσεις της. Τέλος πάντων, ναι. Όχι, Παναγία μου, όχι, Παναγία μου. Πες μας τώρα και ρατσιστές, άντε, πλάκα κάνουμε. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Μιλούσες προχθές με έναν λαό και του έλεγες τι βλακίες να πες. Μίλησα με ένα Σιριζέο, ξέρω και τι βλακίες να πες που λέει. Και το παντάς εσύ ότι εγώ να δεις τι ακούω, τι βλακίες ακούω. Δηλαδή, για να το συνοψίσουμε, σε παίρνω τηλέφωνο εγώ, σου λέω για τον Γκούλη και εσύ, επειδή είναι βλακίες, δεν τα βάζεις γιατί, για να με προστατεύσεις. Ναι, για να μην σε βρίζει ο κόσμος, μωρέ. Ψυχούλα κι εγώ, ψυχούλα. Αγάπη μου, πες τώρα δυνατά ότι με αγαπάς να σκάσει από το κακό της αυτή δασκάλα. Δεν μπορώ να το πω, με φέρνει σε δύσκολη θέση. Τι λες, να μαλλιοτραβηχτούμε. Δεν θέλω τώρα, καταλαβαίνεις. Όχι, δεν θα μαλλιοτραβηχτούμε, εντάξει, εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Ξυπνήστε έστω και την τελευταία στιγμή, μπας και γίνει το θαύμα να μην βγει ο ακατανόμαστος. Μπορεί να μακασίσει, είναι δυνατόν. Τι έχει κάνει ο Αλέξης αυτός ο μέγας ηγέτης και τι έχει κάνει και το ΚΚ που συνηγορούσε. Α, είσαι μακας όρος, τι ρωτάω. Ναι, για πες και. Εξετύλασε όλο τη το μεγαλείο. Αυτό που ζήσαμε, καθίστε, σκεφτείτε το και πράξτε αναλόγως. Αυτό είναι υπέρ του Αλέξη όλο που λες. Μάλιστα. Κενό. Λογικό. Ναι. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Συγγνώμη που ενοχλώ. Παρακαλώ, καμία ενόχληση. Είστε ευγενέστατος. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ήθελα να καλό μήνα. Καταρχήν πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα, καλό μήνα. Δεν έχει κάτι άλλο πάνω. Να είστε καλά. Και καλή εβδομάδα, έτσι. Αμήν, αμήν. Ήθελα να παρακαλέσω στην εκπομπή του κύριου Νίκου του Χατζινή. Έχει πει για ένα ταξίδι που θα γίνει. Ήθελα να μου πείτε το SMS. Είναι real κενό μετά. Έρχεται ο Κούλης, φεύγουμε. Δεν άκουσα, συγγνώμη. Real κενό, έρχεται ο Κούλης, φεύγουμε. Όχι, όχι αυτό. Άλλο ταξίδι. Είναι για το ταξίδι, ναι, με συγχωρείτε. Είναι με επιστροφή αυτό που ακούσατε, γιατί το άλλο που δίνει είναι χωρίς επιστροφή. Αν έρθει ο Κούλης, δεν έχεις. Είναι one way ticket που λέμε. One way. Στην Πράγα. Την Πράγα, αδερφές μου, ναι. Αν έχετε την καλοσύνη. Για να το δω μισό λεπτάκι. Είναι σίγουρο ότι δεν είναι αυτό επειδή έρχεται ο Κυριάκος. Ποια ημερομηνία το δίνει, μήπως είναι 8 Ιουλίου. Όχι, όχι. Το είπε πριν από λίγο που το άκουγα. Για ποια ημερομηνία είναι το ταξίδι. Θα σας γελάσω, δεν είπε. Μην με γελάσετε. Μπορεί να ήταν πιο αργά που γύρισε από το νοσοκομείο. Κατάλαβα. Μήπως είναι αυτό το 8 Ιουλίου, οπότε το ίδιο σημαίνει. Για μισό λεπτάκι να σας συνδέσω με την κοπέλα, να βγάλετε μια άκρη. Φορτωμένος, μη σας κουράζω. Είμαι φορτωμένος και με νεύρα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, να σας δώσω την κοπέλα. Ναι, σας ευχαριστώ. Να συνεννοηθείτε να βγάλετε άκρη, εντάξει. Καλή αντάμωση, χάρηκα. Να είστε καλά. Έλα ρε Αποστόλη, μου έχεις πάρει το Αλεξής, είμαι Αραχώβης και πάω πλατεία Εξαρχείων. Θα μου την πέσουνε τώρα για αναρχική γάμο. Μη φοβάσαι, έρχεται ο Κυριάκος. Αυτό φοβάμαι, αυτό φοβάμαι. Μη φοβάσαι, θα καθαρίσει τα Εξάρχεια και όλοι εσείς οι νοικοκυρέοι, δεν θα έχετε φόβο κανέναν παρόμοιο. Κοίταξε, είναι η τρίτη φορά που περνάω σήμερα από Εξάρχεια. Πιο πολύ φοβάμαι ότι θα βγει ο Μητσοτάκης την Κυριακή, αυτό το φοβάμαι πραγματικά. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν το φοβάται. Καλησπέρα. Γεια. Καλά είσαι. Αμέ. Αδιάκριτη η ερώτησή σου βέβαια. Και δηλαδή τώρα και καλά να μην ήμουν, θα σου λέγα είμαι κακά. Δεν το εννοούσα με την τυπική έννοια της ερώτησης. Ωραία, δεν είμαι καλά. Θες να το συζητήσουμε περαιτέρω. Άσε μας τώρα. Δεν εντάξει, όχι. Πώς όλοι οι πολιτικοί θυμούνται τους ανθρώπους λίγες μέρες πριν από τις εκλογές και όλο το προηγούμενο διάστημα τους έχουν χιασμένους. Δεν τους έχουν χιασμένους, έχουν το νου τους στο να εκτελέσουν το έργο τους. Σε βάρος των ανθρώπων πάντα. Πέρα από αυτούς που εκτελούν έτσι κι αλλιώς τους ανθρώπους. Αλλά τέλος πάντων έχουν στο νου τους αυτό που οι άνθρωποι τους έβγαλαν να κάνουν, να υπηρετήσουν. Και τώρα στο τέλος που έχει τελειώσει το έργο και έχουν παραδώσει το έργο, θυμούνται και τους ανθρώπους. Είναι θέμα ανάγνωσης όλα. Ο Τσίπρας λέει δεν γεννήθηκε πολιτικός, με τη δαμόκλειο σπάθη από πάνω του, ξέχασε να το πει. Α, ναι, όντως. Όντως και ότι θα θρέψει καρπούς. Μπράβο, θα θρέψει τους καρπούς, ναι. Πας για πρωθυπουργός. Δεν πάει. Άστο, μην μπαίνεις στην κουβέντα. Δεν πάει καν για πρωθυπουργός. Όχι, δεν εννοώ τον Τσίπρα. Εννοώ το άλλο, το Ζαβό, το γουρλό. Το άλλο, ναι, και πάει για πρωθυπουργός, το έχουν πει. Επισκέπτεσαι μια πόλη που τιμά την επέτειο της απελευθέρωσής της. Δεν βάζεις τους συμβούλους σου, τους συλλογογράφους, αυτούς που έχεις εκεί, τους παρατρεχάμενους, να φτάνει αυτή η επέτειος για να μην εκτεθείς. Όχι, καλά, αυτά ξέρει. Έχει σπουδάσει στο Harvard. Ναι, και είπε ότι η Καβάλα απελευθερώθηκε από τους Τούρκους. Ενώ απελευθερώθηκε από τους Βουλγάρους. Οπότε, πάμε παρακάτω. Και τι είναι οι Βουλγάροι. Θέλω να πω. Τι είναι οι Βουλγάροι, Τούρκοι δεν είναι. Τουρκοβούλγαροι δεν λέγαμε παλιά στο γήπεδο. Λοιπόν, είναι μεγάλο τσίρκο όλο αυτό. Τι να κάνουμε, τσίρκο θέλουμε όμως να μας κυβερνήσει. Ο πρώτος πληθυντικός δεν με βρίσκει σύμφωνη. Τέλος πάντων, θέλει η πλειοψηφία. Η μειοψηφία βασικά. Αλλά τέλος πάντων.
καιρό γιατί έχω πελάτη και δεν μπορώ να βρίσκω. Δεν λέει ο Καλαμούκης ότι ο Μητσοτάκης είναι μπροστά και θα τον πάει περίπατο. Δεν το λέει ο Καλαμούκης μόνο, το λένε όλοι. Όλη η Ελλάδα. Ο Καλαμούκης όμως λέει αυτό. Άρα τι συμφέρει τον ελληνικό λαό. Ο Μητσοτάκης όχι στο τηλέφωνο στο μάκα τον Μπαρμπαγιάννη. Αποστόλη. Του Αποστόλη, γιόρταζε κιόλα προχτέ. Ναι, Αποστόλη. Με σεβασμό. Το μάκα σκόψε. Δεν μπορώ να το ξαναπώ επειδή απαγορεύεται και γυναίκα. Σεξιστικό αυτό που λες. Δεν κατάλαβα επειδή είναι γυναίκα τι είναι πιο ευαίσθητα τα αυτιά της. Σεξιστικό. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Σουβλατζίδικο. Σουβλατζίδικο. Τι είναι αυτή η ώρα για σουβλάκια. Ναι, σουβλατζίδικο παρόλα αυτά. Ποιο σουβλατζίδικο. Τζίτσι με. Τι είσαι. Ο Σοκτζής. Ωραία και. Αυτό τίποτα άλλο. Εμπνευσμένο, πολύ. Πολύ, πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Βλέπω εδώ το τσάτ δίπλα την εκπομπή και έχουν ματώσει τα μάτια μου. Μην το βλέπεις. Φαίνεται γιατί έχει ματώσει και ο εγκέφαλος. Άστο. Έχει κόψει καπίστα. Καλά, δε. Εντάξει, δεν κρύβεται. Ναι. Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι, η ίδια. Λέτε στο ραδιόφωνο, σου ακούω κάθε μέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την προτίμηση. Εξαιρετική η επιλογή. Και ένα αντάρτικο τραγούδι. Ναι, ένα αντάρτικο δεν βάλαμε, αυτό έλειψε από την εκπομπή. Ένα αντάρτικο δεν βάλαμε, αυτό έλειψε από την εκπομπή που δεν έχουμε. Δηλαδή δεν έχει ακουστεί. Ακούω που λέτε, λέτε διαφημίσει, λέτε. Βάρτε και ένα αντάρτικο τραγούδι. Αμέ. Ναι, τώρα αν πει χρειάζεται από εκεί που να καθαρίζει και το αυτή. Σωστό.